Μπορείτε να δείτε και εσείς, τα οδοφράγματα παραμένουν στους δρόμους, τόσο εδώ στην είσοδο από Γομάτι, όσο και στην είσοδο από Στρατόνη. Εξυπηρετούνται μόνο έκτακτα περιστατικά. Μάλιστα, υπάρχουν διάφοροι περαστικοί οι οποίοι ζητούν να περάσουν από τον δρόμο. Συναντούν βέβαια την αντίδραση των κατοίκων. Να σας πω βέβαια πως σήμερα το απόγευμα μετά τις 5 υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση συμπαράσταση στη Θεσσαλονίκη έξω από την αστυνομική διεύθυνση, καθώς εκεί κρατούνται οι δύο συλληφθέντες οι οποίοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Ωστόσο, οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή της Ερυσού δηλώνουν πως θα συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους, θα κρατούν κλειστές τις δύο κεντρικές οδικές αρτηρίες της περιοχής όσο χρειαστεί, όπως λένε, μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας.